αποφασισμένη να προασπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το φάρμακο, που είναι δημόσιο αγαθό, και να προωθήσει αλλαγές που θα οχυρώσουν αυτόν τον χώρο, ώστε να μπει ένα τέλος στην παραβατικότητα που τον μαστίζει, εμφανίστηκε η πρόεδρος του ΕΟΦ Κατερίνα Αντωνίου. Από τα Γιάννενα και στο πλαίσιο του Συνεδρίου Βασικής και Κλινικής Φαρμακολογίας, η πρόεδρος του ΕΟΦ και αναπληρώτρια καθηγήτρια φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αναφέρομενοι στο δύσκολο έργο που καλείται να φέρει εις πέρας ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου, αναφέρθηκε στην αποστολή του, που είναι η διαφύλαξη του φαρμακού δημοσίου αγαθού, αλλά και η θωράκιση του χώρου από την παραβατικότητα. Και τα όσα βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας για σκάνδαλα στο χώρο, όπως η πρόσφατη υπόθεση του κυκλώματος που υπεξαιρούσε και στη συνέχεια διακοίνωσε παράνομα ακριβά ογκολογικά φάρμακα στο εξωτερικό, σύμφωνα με την κυρία Αντωνίου, επιβεβαιώνουν ότι επί σειρά ετών αυτός ο χώρος ήταν ανοχήρωτος. Το έργο εκεί όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αντιλαμβάνεστε τις δυσκολίες και διαβάζετε καθημερινά τι γίνεται. Θέλω να πιστεύω ότι με πολλή δουλειά, όραμα, στόχους και έτσι προσήλωση στην αποστολή μας, ότι το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό, ότι οφείλουν οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στο φάρμακο, ότι οφείλουμε να βλέπουμε την παραβατικότητα σε όλο αυτό που κινείται γύρω από τη συνταγογράφηση και το φάρμακο, και ότι το σύστημα πρέπει να δομείται και όχι μόνο να καταγγέλουμε, να δημιουργούμε εκείνες τις αλλαγές που το σύστημα να οχυρώνεται. Αυτό είναι το στοίχημα δηλαδή των καιρών μας, και αυτό πια και στους φοιτητές μας σήμερα θα προσπαθήσουμε να πούμε. Φάρμακο κοινωνικό αγαθό, οχύρωση όλων των διαδικασιών για να αποφύγουμε αυτά που βλέπουμε όλο τον τελευταίο καιρό να βγαίνουν σε σχέση με το φάρμακο, πώς διατίθεται, πώς κινείται και όλα αυτά που είναι γύρω από αυτό, με την τιμολόγηση, την αποζημίωση και όλα αυτά τα άλλα που ακούμε τις τελευταίες μέρες. Όντως ήταν ένας χώρος ο οποίος ήταν αυτό που σας είπα πριν. Οχυρώνεις το σύστημα σήμερα. Το οχύρωσες πριν από κάποια χρόνια. Θέλεις να το οχυρώσεις. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Ελέγχει τη συνταγογράφηση. Είμαστε σε διαδικασίες ελεγκτικού όσον αφορά την έγκριση του φαρμάκου και με την κριτικούς ελέγχου στο φάρμακο. Ακολουθούμε διαδικασίες που να οχυρώνουν με πάντα στόχο τον ασθενή και τον πολίτη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Να οχυρώνουμε τις διαδικασίες. Γιατί πραγματικά όταν δεν οχυρώνεις, το σύστημα αρχίζει και γίνεται ανεξέλεγκτο σε πολλαπλά επίπεδα, δυστυχώς. Η πρόεδρος του ΕΟΦ σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια η παραβατικότητα είχε μεταφερθεί από το διοικητικό κομμάτι σε παραβατικότητα άλλου είδους, καθώς ο χώρος του φαρμάκου είναι κερδοφόρος. Σημειώνοντας ότι μάλλον θα έρθουν στο φως και άλλες παρόμοιες υποθέσεις. Η παραβατικότητα τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τους ελέγχους του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, είχε μετατοπιστεί από το κομμάτι το διοικητικό. Κάνεις κάποιους ελέγχους και βλέπεις διοικητικές παρεμβάσεις, τη βιομηχανία, οπουδήποτε, έτσι, σε όλη την αλυσίδα του φαρμάκου. Και είχαν μετατοπιστεί από το διοικητικό σε αυτό που λέμε παραβατικότητες άλλου είδους. Μιλάμε, το φάρμακο είναι φτηνό στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Άρα ο τρόπος διαφυγής του αποφέρει κέρδη, και όταν σας είπα δεν οχυρώνεις αυτές τις διαδικασίες και τους ελέγχους που χρειάζονται να γίνονται για να μπορείς να πεις ότι αυτό το φάρμακο είναι για τους πολίτες μου, για την επικράτειά μου, και δεν οχυρώνονται οι διαδικασίες, σαφώς θα έχεις φαινόμενα τα οποία, επιτρέψτε μου, ναι, δεν είναι μόνο μία φορά θα συμβούν, μιλάμε για οργανώσεις που ο στόχος τους είναι να βγάζουν και από εκεί χρήματα. Δεν έχουν την άποψη ότι αυτό είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Το βλέπουν ως χρήμα. Και το χρήμα είναι πολύ στον χώρο του φαρμάκου. Η κυρία Αντωνίου δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην σημαντική συμβολή του προσωπικού του οργανισμού. Και το σύνθετο έργο του ΕΟΦ υλοποιείται κάτω από δύσκολες συνθήκες, με προσωπικό που υπολείπεται κατά πολύ σε σύγκριση με ό,τι συμβαίνει σε άλλες χώρες όπως η δική μας, όπου ο αριθμός των εργαζομένων σε αντίστοιχους οργανισμούς είναι τριπλάσιος, και χαρακτήρισε τους εργαζόμενους προσιλωμένους. Έχω πάει σε έναν οργανισμό και το έχω πει πάρα πολλές φορές, ο οποίος είναι επιστημονικός οργανισμός, και το χρωστάω σε όλους τους εργαζόμενους στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, το ότι καταφέραμε αυτά τα πράγματα τα τελευταία 3 χρόνια. Ήταν άνθρωποι που δούλεψαν με ψυχή, με φιλότιμο. Όπως έχω πει, βρήκα 147 ανθρώπους μέσα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, που σε άλλες χώρες με τον ίδιο πληθυσμό μιλάμε για 400 και 500 άτομα. Αλλά ήταν όμως οι υπάλληλοι αυτοί απολύτως προσιλωμένοι στο καθήκον τους και έτοιμοι να με βοηθήσουν. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα δηλαδή για να πω στο οτιδήποτε. Η παραγωγικότητά μας και η αποδοτικότητά μας είναι ένα άλλο θέμα σαφώς, αλλά οι 147 μπροστά στις διεθνείς προκλήσεις και τις ευρωπαϊκές προκλήσεις και τις εθνικές ανάγκες, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα πρόβλημα. Πώς μπορούν να καλύπτονται? Και βασικά μην ξεχνάμε ποτέ ότι τα στελέχη και οι υπηρεσίες ακολουθούν πολιτικές οδηγίες. Αυτή είναι όλη η αλήθεια, την έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Είναι θέμα στρατηγικής, πολιτικής άποψης
Και πώς. Η δική μου, για το δικό μου χώρο, αυτόν τον περιορισμένο, και δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο σε αυτό, είναι μαζί με τους εργαζόμενους για μια διοίκηση υπηρετώντας τους σκοπούς που του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων είναι η προάσπιση της δημόσιας υγείας και του δημόσιου συστήματος υγείας και του κοινωνικού αγαθού. Τέλος, ερωτηθείς για το εάν η προώθηση της φαρμακευτικής κάναβης αποτελούσε πολιτική επιλογή ή είναι βασισμένη σε ιατρικά δεδομένα. Η κυρία Αντωνίου, αφού επενθύμησε ότι το επιστημονικό της έργο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ήταν πάνω στην ψυχοφαρμακολογία και στα καναβοειδή, υπεραμείνθηκε την απόφαση. Ειδικά στην πόλη μου, ξέρετε όλοι ότι ο στόχος μου και το επιστημονικό μου έργο ήταν βασισμένο στην ψυχοφαρμακολογία και τα τελευταία χρόνια ήταν στο χώρο των καναβινοειδών. Ήμουν σαφώς πεπισμένη ότι υπήρχε ανάγκη ιατρικής χρήσης και βασμάτων κάναβης. Αυτό το κατέθεσα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που το τρέχουμε. Που τρέχει συνολικά σε ένα επίπεδο δηλαδή πολλών υπουργείων πια και πιστεύω ότι επιστημονικά θα το στηρίζω με όλη μου την ψυχή γιατί το πιστεύω και επιστημονικά το στηρίζω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το στηρίζω με βάση την επιστήμη και πιστεύω ότι πρέπει να γίνει.